Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να κληθούν να επιστρέψουν πίσω χρήματα τα οποία έλαβαν μέσω του αρρωγή. Δικαιούχοι που επλήγησαν στο Αρκαλοχώρι και με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν υποστεί καταστροφές. Στις περιπτώσεις που όσοι δήλωσαν και έλαβαν χρήματα, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το επικρατέστερο σενάριο είναι να χρειαστεί να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι και υπήρξε εκτίμηση ζημιών, και πάλι ο συμψηφισμός που θα γίνει δεν αποκλείεται να σημάνει την ανάγκη επιστροφής μέρους των χρημάτων που αρχικά είχαν λάβει. Προανήγγειλε και ο Υπουργός ότι όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα αρρωγή ξανά τον Ιανουάριο, θα δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρηματίες και σε συμπολίτες που αφορά σπίτια που για κάποιο λόγο έκαναν λάθος ή δεν επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία να επιστρέψουν τα χρήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν έχουν εισπράξει χρήματα χωρίς να έχει γίνει αίτηση για να γίνει έλεγχος και αυτοψία, προφανώς πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα με κάποια διαδικασία. Οι επιχειρηματίες που επλήγησαν από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους τους μέχρι 31 Ιανουαρίου για να γίνει έλεγχος και να βεβαιωθούν οι ζημιές. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα δοθεί άλλη δυνατότητα, όπως τόνισε ο κύριος Συρηγωνάκης, που κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν άμεσα. Έχουν ενημερωθεί με προσωπικό email, έχει ανατηθεί στην ιστοσελίδα μας και στο συγκεκριμένο σημείο που αναφερόμαστε στους πληγέντες το δελτίο τύπου. Άρα λοιπόν πρέπει να σπεύσουν οι επιχειρηματίες, να μαζέψουν τα δικαιολογητικά, να τα καταθέσουν. Επαναλαμβάνω, 31 πρώτου του 2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε 27-12. Ενδεικτικό του μέρους των επιχειρήσεων που έχουν ανταποκριθεί για να αποζημιωθούν και πάντως σε καμία περίπτωση δεν φτάνει τα νούμερα που είχαν προκύψει από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα αρρωγή που έλαβαν την πρώτη δόση χρημάτων, είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόλις 406 αιτήσεις για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ από αυτές μόλις 87 έχουν υποβάλει και τους σχετικούς φακέλους. Από τις 406 επιχειρήσεις έχουν κατατεθεί και έχουμε παραλάβει ως περιφέρεια 87 φακέλους, από τους οποίους οι 31 φάκελοι είναι ολοκληρωμένοι και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο και αναμένουμε, όπως είχε προαναγγείλει και ο κύριος Τριαντόπουλος σε μία από τις επισκέψεις του Αρκαλοχώρη, ότι θα γίνει η κατάθεση προκαταβολών προς το παρόν και αφού γίνει και ο έλεγχος ολοκληρωμένος των φακέλων θα διεκπαιρεωθεί το αίτημά τους.